Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συνεργάζεται με το ΣΥΡΙΖΑ, το έχει πει σε όλους τους τόνους και σε κάθε επίπεδο. Τι μένει, μένει το ΚΙΝΑΛ. Εγώ μου είναι δύσκολο να καταλάβω πώς σε κεντρικό επίπεδο εκλογών, δηλαδή στις εθνικές εκλογές, το ΚΙΝΑΛ πολλές φορές είναι πιο οξύ στις τοποθετήσεις τους από εμάς σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, και μπορεί όμως ταυτόχρονα, αν γίνουν κυρίως ταυτόχρονα, να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ σε μια περιφέρεια. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι οξύμορο στους φίλους που θα ψηφίσουν ΚΙΝΑΛ στις εθνικές εκλογές, λέγοντάς τους ότι είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει. Αυτά λέει η κυρία Γεννηματά, έτσι το έχουμε ακούσει όλοι. Πώς θα τους πει όμως ψηφίστε τον υποψήφιο περιφερειάρχη του ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε όμως ότι είναι ήδη. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι υπήρχαν πράσινα και μπλε καφενεία, κύριε Κακλαμάνη. Σύμφωνοι. Και δεν πίστευε κανένα. Τώρα, επειδή λέτε για τα πράσινα και μπλε καφενεία και επειδή είναι πολύ τώρα τις τελευταίες ημέρες, δεν πλήξατε, δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ τον Αύγουστο. Μάλλον δεν θα είστε για να ξεκινάτε σήμερα. Ξεκινάει η κουβή, εμείς εδώ ήμασταν. Ναι, όχι, εννοώ ενδράσει εσείς. Και ενδράσει. Α, και ενδράσει. Ωραία. Άρα παρακολουθήσατε, ας πούμε, την προσπάθεια τώρα του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης για αντιδεξιό μέτωπο, το ένα και το άλλο, επικαλούμενοι και τις τοποθετήσεις 2-3 συναδέρφων δικών μου βουλευτών, που με το δικό τους τρόπο μίλησαν για αυτά τα πράγματα. Ήρθε όμως η συνέντευξη. Δεν είναι τυχαία η συναδελφή σας αυτή, κύριε Κακλαμάνη. Ναι, ήρθε όμως η συνέντευξη, προσέξτε, του Κυριάκου του Μητσοτάκη στα Νέα, που ξεκαθάρισε τα πράγματα. Και επειδή εγώ είμαι παλιός, αγαπητοί μου φίλοι, σας έφερα σήμερα την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, εδώ είναι η απάντησή του, σχεδόν έχει αντιγράψει την ιδρυτική διακήρυξη που φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μία παράγραφο σας διαβάζω. Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται ότι θα υπηρετεί πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του έθνους που βρίσκονται πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες του παρελθόντος, της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς. Αυτό είπε ακριβώς ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Αυτή είναι η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι και μήνυμα και προς αυτή το είναι εσωτερικό. Ναι, αυτό το, μα το έστειλε ήδη ο πρόεδρος του κόμματος. Ναι. Το από εκεί και πέρα, εσείς λέει, ναι, Μάριο, ναι, όμως, ναι, δεν έχουμε από εκεί και πέρα, το ότι εμείς είμαστε ένα φιλελεύθερο κόμμα. Και εγώ πολλές φορές λέω κάτι που δεν είναι υπό τη στενή έννοια μέσα στα πλαίσια τη κομματική γιατί γραμμή. Γιατί πέρασε εδώ μήνυμα, κύριε Αντιπρόεδρε, για να μαζευτούν. Μισό λεπτό, Κώστα, μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι κομματική γραμμή. Εδώ δεν είναι κομματική γραμμή. Δεν είναι κομματική γραμμή και το ξέρω καλά τι θα. Καλά εγώ σας λέω τώρα ποια είναι η ιδεολογία του κόμματος. Για ποια είναι η στρατηγική μας, την οποία επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του κόμματος. Μιλάμε για εμφυλιοπολεμική πολιτική. Εσείς το έχετε κάνει ποτέ. Κάποιοι το κάνουν όμως, κύριε Κακλαμάνη. Εντάξει, εγώ σας λέω τώρα ότι η επίσημη θέση. Δεν είναι γραμμή κόμματος ναι, αυτή. Αυτή δεν είναι γραμμή κόμματος. Όχι, η επίσημη θέση είναι αυτή που σας είπα. Αυτή που σας είπα. Γιατί την υπενθύμησε τώρα αυτή τη χρονική στιγμή? Διότι πήρε επικαιρότητα το θέμα με αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Και τα αντιδεξιά μέτωπα. Καταρχήν, δεν έχω καταλάβει, κύριε Λασκαρά, του παραδείγματος χάρη, εγώ ποτέ δεν έκρυψα ότι είμαι ένας παραδοσιακός δεξιός. Δεν το έκρυψα ποτέ. Λαϊκός δεξιός με λένε οι άσποντοι φίλοι μου. Εγώ λέω ότι είμαι κοινωνικά φιλελεύθερος, δεν έχει σημασία. Δεν το έκρυψα ποτέ. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί εγώ είμαι λιγότερο προοδευτικός ή λιγότερα κοινωνικά ευαίσθητος από εσάς, σχηματικά το λέω, που δηλώνετε, ας πούμε, ότι είστε κεντροαριστερός. Από πού προκύπτει αυτό? Να ρωτήσω τώρα κάτι από άλλο. Από πού προκύπτει ότι εσείς είστε πιο ευαίσθητος από μένα συνέχεια ή πιο προοδευτικός από μένα? Δεν είναι όμως και μόνο διαφορά ύφους, φαντάζομαι, κύριε Κακλαμάνη, όπως ένας συνάδελφός του ύφους, εντάξει, αλλά μέσα στους 76 βουλευτές σήμερα, στους 150 πλάς αύριο, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι. Δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Ωραία, σύμφωνο. Λοιπόν, αντιπρόεδρος. Ωραία, πήρε, δόθηκε η απάντηση, καλύφθηκαν. Καμιά φορά, ξέρετε κάτι, εγώ θα γίνω και αυτό λίγο κοινικά ρεαλιστής. Βάλτε τη λέξη το κοινικά εντός εισαγωγικών για να μην παρεξηγηθώ. Σε ένα μεγάλο κόμμα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του πολιτικού κόσμου, αν θέλετε εκλογικά, ίσως είναι χρήσιμο να υπάρχουν και κάποιες τέτοιες λίγες φωνές. Άλλο όμως αυτό και άλλο η επίσημη θέση, η ιδεολογική. Σας ενδιαφέρει το κέντρο, κύριε Κακλαμάνη? Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό μεταξύ μας. Τι είναι το κέντρο, μπορείτε να το οριοθετήσετε ιδεολογικά? Πάντως σίγουρα, μισό λεπτό, συγγνώμη. Ένα μεγάλο κόμμα που χρειάζεται την κέντρο δεξιά. Βεβαίως. Το άφησα. Δηλαδή, σε θέματα δικαιωμάτων προκύπτει από τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και πολλών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Σας ενδιαφέρει το κέντρο ή σας ενδιαφέρει μόνο? Παραδείγματος χάρη, ακούστε, να πάμε σε ένα απτό παράδειγμα να μας καταλάβει ο κόσμος. Ναι, θυμάμαι, ήταν το σύμφωνο συμβίωσης. Μάλιστα.
Η Νέα Δημοκρατία με απόφαση του Προέδρου είπε ελεύθερη να ψηφίσετε τι θέλετε. Μία ομάδα βουλευτών, μέσα στην οποία ήταν πρώτος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και κάποιοι άλλοι από εμάς, ευάριθμος αριθμός, και εγώ ήμουν εκεί, ψηφίσαμε υπέρ. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εψήφισαν εναντίον. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να στήσουν οι μεν τους δε στο απόσπασμα επειδή δεν ταυτοποιήθηκαν? Όχι, αλλά μας είμαστε τέσσερις και δεν συμφωνούμε. Ναι. Και έχω εγώ το τιμόνι. Ναι. Και με το παίρνει από τη μία μεριά. Αυτά, εσύ. Από την άλλη, είναι εγώ. Ίσονο, θα είναι κύριε, ίσο, όχι, είναι ίσονο σημασία. Στις βασικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία είναι ομοιογενής, ενωμένη. Αυτό είναι που φοβίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, το ξέρουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Θα τις χάσει τις εκλογές, όποτε και να τις κάνει. Εγώ έχασα μια ερώτηση. Γιατί έχει μαζευτεί μεγάλη οργή στον κόσμο. Ερώτηση. Εγώ έχασα μια ερώτηση. Κάτι για να κάνω μετά. Θα πάω πίσω και να ξαναγυρίσετε. Ό,τι θέλω. Κώστας Μπακογιάννης είναι υποψήφιος για την Νέα Δημοκρατία στο Δήμο Αθηναίων. Ακούστε, εγώ θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Συγγνώμη, παιδιά, την έχασα την ερώτηση που έγινε. Θα σας απαντήσω ως εξής και στο συγκεκριμένο. Έγινε μία μόνο συνεδρίαση της επιτροπής που έχει ορίσει ο πρόεδρος, με την παρουσία τη δική του και με την προεδρία τη δική του, που αφορούσε καταρχήν τις περιφέρειες. Εκεί καταλήξαμε για 5 περιφέρειες που εμπίπτουν σε αυτό που σας είπα. Μάλιστα. Ήταν άνθρωποι που είχαν εκλεγεί στηριζόμενοι με τη Νέα Δημοκρατία και που κρίνουμε ότι είναι πετυχημένοι και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην συνεχίσουμε να τους στηρίξουμε. Συζητήθηκε και το θέμα της Αττικής, της περιφέρειας Αττικής. Το θέμα Δήμο. Αυτό το χειρίζεται προσωπικά ο πρόεδρος. Για το Δήμο. Εγώ μιλάω για το Δήμο Αθηναίων. Πακέτο πάει αυτό. Πακέτο. Πακέτο πάει αυτό. Το χειρίζεται προσωπικά ο πρόεδρος. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έχει καταλήξει και ενδεχομένως πριν ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη ή σε ενδεχόμενη ερώτηση στη συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη θα μάθετε και την απόφασή του. Για τον Κώστα Μπακογιάννη. Επειδή αυτό και για ποιο θα είναι στην Αθήνα και προσωπικά, αυτός που θα στηριχθεί από τη Νέα Δημοκρατία, όχι χρήσμα, και στην περιφέρεια. Με φορά, γιατί είναι περιφερειά, έχει εκεί που ανήκει. Ναι, αλλά λέει θα μάθουμε το όνομα και του υποψηφίου δημάρχου και το όνομα του. Εκτιμώ πως ναι. Άρα, κοντό ψαλμό, ερώτηση τώρα που μπήκαμε στα ονόματα. Έκανα ένα ερώτημα οι συνάδελφοι, νομίζω η Μάριον, για το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντροαριστερά. Στην κεντροαριστερά. Στα στελέχη. Οι ίδιοι τι έχουν γίνει τώρα? Στα στελέχη τα έχουν οποία γίνει θατσερικοί, οι σοσιαλιστές. Τι είναι σε για να καταλάβω? Κυβερνήσεις. Γιατί δηλώνουν ότι είναι κεντροαριστερά. Τώρα πάω σε άλλο όνομα. Πώς θα σας φαινόταν να δείτε, επειδή το διαβάζουμε, το ρωτάω, την Κατερίνα Παπακώστα στο Υπουργικό Συμβούλιο? Εκτιμώ ότι δεν θα κάνει τέτοιο λάθος η Κατερίνα Παπακώστα. Αφήνω χρόνο για να δω αν θα έχει. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ότι εκτιμώ ότι η Κατερίνα η Παπακώστα δεν πρόκειται να κάνει ένα τέτοιο λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό δεν χρειάζεται ασφαλιστικό. Πάμε ασφαλιστικό. Εγώ θα έλεγα για τον ανασχηματισμό να μας πει μια κουβέντα. Γιατί το περιμένουμε όλοι μέρες τώρα. Αλλά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ δεν γνωρίζει η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ τι πει η δεξιά. Τι ρωτάτε μέρα για τον ανασχηματισμό? Ναι, νομίζω ότι εκεί από ό,τι πιάνουν, έπιασαν τα αυτιά μου στους διαδρόμους της Βουλής σήμερα από συναδέλφους μου. Μάλλον ο κ. Σκουλέτης θα βγει γραμματέας. Κατά πάσα πιθανότητα και το ρεπορτάζ. Αυτό έπιασαν τα αυτιά μου. Όχι ότι μου είπαν, αλλά εντάξει. Το καφενείο, το καφενείο είναι μικρό. Λειτουργούν καλά τα αυτιά σας, πάντως είστε και για αυτό, αυτό μπορώ να κάνω ως εκτίμηση. Εξάλλου είναι εσωτερική τους διαδικασία. Εγώ πάντα σέβομαι σε εσωτερική. Τώρα για τον ανασχηματισμό. Έχει σχέση και με τον ανασχηματισμό. Η χώρα δεν χρειάζεται ανασχηματισμό κυβέρνησης. Η χώρα χρειάζεται σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Για τα άλλα δεν ανακατευόμαστε. Ας κάνει ο κ. Τσίπρας ό,τι νομίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ τελειώνουμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα μας. Καλό φθινόπωρο. Ακόμα καλύτερο.